σίγουρα, όπως είπατε, φέτος κάνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κοπή της πίτας μας εδώ στο κέντρο Country. Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι ότι φέτος ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος από πέρυσι. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε μόνο είναι να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο, στην ομάδα του Αστέρα, στη διοίκηση, στους προπονητές, στους παίκτες κυρίως και σε όλο τον φιλάθλο κόσμο του Αστέρα και της Αρκαδίας. Και μακάρι ο Αστέρας και φέτος να καταφέρει να βοηθούν οι στόχοι του. Επειδή ασχολείστε με την ομάδα και την ακολουθείτε χρόνια, βλέπετε ότι χρονιά με τη χρονιά όλο και πληθαίνουν οι κερκίδες, όλο και ανεβαίνουν τα ποσοστά των παιδιών κυρίως που αγαπούν τον Αστέρα. Νομίζω ακριβώς έτσι είναι. Ο Αστέρας χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και σαν ομάδα, μεγαλώνει και η κερκίδα και ο κόσμος αυξάνεται. Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι ακόμα πρέπει να στηρίξουμε τον Αστέρα σαν πόλη, έτσι, σύμφωνα με τις επιτυχίες που έχει φέρει στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έγινε γνωστή όλη η πόλη μέσω του Αστέρα και ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο που θα έρχεται στο γήπεδο. Τι είναι αυτό που κουβεντιάζετε μεταξύ σας, τι εύχεστε, μέχρι πού φτάνει το ταβάνι το δικό σας για αυτήν την ομάδα? Το ταβάνι το ξέρει ο Θεός μόνο, δεν το ξέρει κανένας. Δεν πιστεύει κανένας πριν 10 χρόνια ότι η ομάδα αυτή θα καταφέρει να παίξει στο Europa League. Δεν πιστεύει κανένας ότι θα πάει στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Νομίζω ότι ταβάνι δεν μπορούμε να βάλουμε, κανένας δεν μπορεί να βάλει σε αυτή την ομάδα. Ας ελπίσουμε να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες με την ομάδα μας. Αυτό μόνο. Νομίζω το σλόγγαν του Αστέρα Be Different βρίσκει εφαρμογή και στον κόσμο. Ο κόσμος του Αστέρα είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι διαφορετικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταρχήν, τους ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εύχομαι με τη σειρά μου να έχουμε το 2016 να φέρει ακόμα μεγαλύτερες χαρές για την ομάδα, γιατί τις αξίζει. Και εμείς θα κοιτάξουμε να τους κάνουμε περήφανους και να δώσουμε ό,τι καλύτερο δίνουμε και να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο γήπεδο για να μην τους στεναχωρούμε, γιατί εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όπως και στη σημερινή εκδήλωση, βλέπουμε κάθε χρόνο ο Αστέρας να ανεβαίνει επίπεδο και στους φιλάθλους. Όλο και περισσότεροι και ειδικά μικρότερων ηλικιών. Παίζει και για σένα κάποιο ρόλο? Το μόνο που έχει μείνει είναι να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτό θέλουμε να δούμε και το ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια. Η ομάδα βλέπουμε ότι κάνει μεγάλα βήματα και πιστεύω ότι θα είναι θέμα χρόνου να αρχίσει να γεμίζει το γήπεδο. Δημήτρη, ο μακροβιότερος παίκτης του Αστέρα, Άρκας στην καταγωγή. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, πώς γνήσει ο τέκνο της Αρκαδικής Πρωτεύουσας της Αρκαδίας? Μόνο περηφάνεια μπορώ να νιώθω γι' αυτό, είμαι Άρκας. Χαίρομαι που παίζω στην ομάδα του τόπου μου και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να δίνω τον καλύτερο μου αυτό και να ευχαριστείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σήμερα εδώ, που αγαπάνε την ομάδα. Περάσαμε πολύ ωραία βραδιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα παιδιά εδώ και τους θέλουμε πάντα δίπλα και ελπίζω η ομάδα, οι παίκτες να δίνουμε τα πάντα, να δίνουμε χαρές στους φανς. Πιστεύεις ότι ο Αστέρας θα πάει ακόμη ψηλότερα, οι στόχοι θα είναι ακόμη μεγαλύτεροι? Σίγουρα, το καλύτερο θα έρθει. Το κόσμο της Τρίπολης εδώ πώς το βλέπεις στην πόλη μέσα? Πολύ καλά το βλέπω, πολύ καλά. Και τους νιώθουμε... Πόλη σαν... Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε.